Ξεκινήσουμε την τελετή λήξης. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά όλες τις ομάδες για την προσπάθεια που κάνανε από το Σεπτέμβριο μέχρι να φτάσουν σήμερα να διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο. Να ευχαριστήσουμε το σχολείο, τον κύριο Τάσο Πάλα, το Τρίτο Γυμνάσιο Χαριλάου που μας φιλοξένησε εδώ πέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και όπως λέει το ρητό, sometimes you win, sometimes you learn. Και νομίζω μάθατε πολλά σήμερα όλοι σας. Να παρακαλέσω τον κύριο Κώστα Βουρλιά να έρθει πρώτα απ' όλα για μια αποφώνηση, πώς να το πούμε. Να πω το διευχόν. Ναι. Λοιπόν, όπως είπα και στην τελετή έναρξης, το παιδάκι μας ήδη είναι έτοιμο να πάει... Πού είναι η λέκτα, τέλος πάντων. Θα έρθει σε λίγο. Το παιδάκι μας είναι έτοιμο να πάει στον νηπιαγωγείο. Νάτι. Έλα και εσύ εδώ, Ηλέκτρα, μάθες. Θα έρθει σε λίγο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτός ειδικά ο διαγωνισμός ήταν τόσο επιτυχημένος που θα μπορούσαμε, νομίζω, να το στείλουμε στο Λύκειο απευθείας. Και αυτό οφείλεται κυρίως στον Αποστόλη του Μιχαλούδη, ο οποίος πραγματικά... έχει δώσει την ψυχή του για αυτό το διαγωνισμό για να ψηλώσει πραγματικά τόσο πολύ. Μαζί σου, Λέκτα, μεγαλώνει ο διαγωνισμός και ελπίζουμε πραγματικά να ψηλώσετε και οι δύο πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αυτός ο διαγωνισμός έχει ένα πολύ όμορφο πράγμα. Είναι εθιστικός. Ξέρω ότι όλοι ήδη ετοιμάζεστε για την επόμενη χρονιά. Ίσως κάποιοι αισθάνεστε λίγο απογοητευμένοι, λίγο στεναχωρημένοι, ότι θα μπορούσατε να τα πάτε λίγο καλύτερα. Εμείς, όπως είδατε, ως Κριτική Επιτροπή, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Και αν είδατε την αποτίμησή μας, οι βαθμολογίες μας πραγματικά ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν είχαμε μέγιστα ελάχιστα σημαντικά, όπως είδατε. Κάτι το οποίο δείχνει και την ποιότητα και της Κριτικής Επιτροπής. Βέβαια, πάντα υπάρχει η αίσθηση της υποκειμενικότητας, αλλά αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους μέντορες, πραγματικά, κάνανε φοβερή δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ και για αυτά τα παιδιά, η οποία είναι η υποστηρικτική ομάδα. Δώσε ένα χειροκρότημα. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του διαγωνισμού. Και εσείς δηλαδή, από εδώ και πέρα, είστε το μέλλον αυτού του διαγωνισμού. Να στηρίξετε τους νέους μαθητές σας και να στηρίξετε αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, τίποτα άλλο από μένα. Εμείς ως Ένωση Νεοφυσικών θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτός ο διαγωνισμός να ψηλώσει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνω απ' όλα όμως, αυτός ο διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, καθηγητών, διευθυντών, ιδιοκτητών σχολείων και φυσικά της ομάδας των φοιτητών και όχι μόνο των παλαιότερων μαθητών οι οποίοι έρχονται και πάλι να προσφέρουν τις γνώσεις τους και τη βοήθειά τους, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Και σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω πρώτα όλους αυτούς. Λοιπόν, διαβάζω. Στράτος Αρτοπιός, Γιώργος Βλαχονάσιος, Φίβος Βουζίνας, Κώστας Βουρλιάς, Νάνση Δαλακούρα, Γιάννης Καλατζής, Παναγιώτης Καραβέλα, Ζάχα Κιγμίκη, Έφη Μαβίδου, Νανά Μαρμελούδη, Κωνσταντίνος Μιάφας, Αλεξάνδρα Νικολαίδου, Θωμάς Παπατάσος, Φωτεινή Παυλίδου, Χρήστος Ραχαντάς, Νικόλα Σερίφοβιτς, Μυρτό Τερξιάδου, Χρήστος Τουλάκης, Γιώργος Τσακμάκης, Φέδρα Τσολακίδη, Παναγιώτα Τσόμπου, Μαριάννα Χαρατζίδου και Αγγελική Κουσιάδα. Αν ξέχασα κάποιον, συγγνώμη. Και φυσικά ένας διαγωνισμός πάντα πρέπει να έχει και έναν μέντορα και νομίζω ο μέντορας μας δεν είναι άλλος από τον κύριο Μλαντέν Μάτεφ. Μίστερ Μάτεφ, please come to the stage. Come to the stage, please. Tell us how you saw the whole tournament and the final fight. I haven't prepared anything in advance, so I'm going to speak from the heart. I'm really, really glad to see you all here, and I hope that you had a good time here. Although it was a little tense, it was a little fast-paced, but nevertheless, I hope you enjoyed every minute of it. And I mean it from the bottom of my heart, because this is the kind of tournament from which everybody wins, and I mentioned that from the very beginning. You have started
winning for your own benefit from the moment you started working on these problems, the moment you dipped your toes into the this new material that is far away, probably most of it from what you have studied in school. And it is something that's supposed to get you on the good path of learning as much as you can throughout your life, possibly, you know, for your benefit, regardless of whether you are going to be pursuing a scientific career or not. But that's one of the first opportunities for younger students to get on this kind of tournament. As you can see, the level is pretty high. It is getting, it is growing as fast as it can due to the efforts of all of the people here in Thessaloniki. They are taking the lead in Greece, and they are progressing so fast that I'm looking forward to seeing Greek teams competing at the highest level very soon. So I wish you a lot of good luck. I hope you had a good time. I hope you got a lot of enthusiasm for your future learning and professional life and career, and hope that many of you will have some beautiful memories from this day and hopefully for the future. Thank you very much. Thank you. You will give one cup. Oh, okay. Sure. Λοιπόν, εδώ και η κόρη μου, η Ντροπαλούλα. Σήμερα, στο φετινό διαγωνισμό, αποφασίσαμε να δώσουμε κάποια έξτρα κύπελα. Τα βλέπετε εδώ. Είναι κύπελα για τον καλύτερο reporter, τον καλύτερο opponent και καλύτερο reviewer με βάση τους τρεις πρώτους αγώνες, όπου όλοι παίξατε, όλοι συμμετείχατε, και όχι τον ημιτελικό και τον τελικό, για να έχουν όλη την ευκαιρία να το διεκδικήσουν. Και μάλιστα και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, για τον καλύτερο reporter, Ηλέκτρα, το κύπελο κερδίζει Κλειό Γκίκας, Μου Βόκερ Σπάνιλιτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Πρέπει να πω ότι απόλαυσα πάρα πολύ να κάνω report το topic μου. Το απόλαυσα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η βιολογία και γενικά. It's truly an honor. And σας εύχομαι καλή τύχη και γενικά μπράβο σε όλους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. This is a very important prize. So, big round of applause for her. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα αποδεσμεύσω τον κύριο Μάτεφ. Μίτε Μάτεφ, please. Και θα... Go, please. I have no idea what you're saying. Please go to your seat. Και θα καλέσω την κυρία Αλεξάνδρα Νικολαίδου, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, με την πολύτιμη βοήθειά της, για να προχωρήσουμε. Κυρία Νικολαίδου, δύο λόγια να μας πείτε πώς είδατε τον τελικό αγώνα. Γεια σας, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί. Ήσασταν όλοι νικητές. Καταλαβαίνω την απογοήτευση κάποιων που λένε ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα. Το έργο της Κριτικής Επιτροπής είναι πολύ δύσκολο και κυρίως υποκειμενικό. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί. Μην σας μένει κάποια πικρή γεύση από το αν θα βγείτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Η επιτυχία σας είναι πάρα πολύ μεγάλη και εύχομαι πάντα να συνεχίζετε έτσι δυναμικά στη ζωή σας. Και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών θα είναι πάντα δίπλα σας για να σας στηρίζει και να κάνει πάρα πολλές δράσεις ώστε να ξεχωρίζει αριστεί και το ταλέντο. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδου. Μην είναι και να δώσετε τα βραβεία. Μην είναι τα παιδιά. Ας περάσουμε, λοιπόν, στον μαθητή ή τη μαθήτρια που ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος που έκανε τους άλλους να αγχωθούν, να τους δυσκολέψει. Βραβείο, λοιπόν, best opponent, Ιωάννης Αθανασιάδης, Faraday Pierce. Συγχαρητήρια. Πες μας δύο λόγια για την εμπειρία όλη. Σαν εμπειρία ήταν σίγουρα κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από όλους τους πολλούς διαδικασμούς. Σίγουρα μας έβαλε αυτή τη διαδικασία που λέμε think out of the box, μας έβαλε να σκεφτούμε πειράματα, διαδικασίες οι οποίες είναι διαφορετικές από απλά ένα χαρτί, όπως είναι συνήθως οι περισσότεροι διαγωνισμοί φυσικής. Και θέλω να πω πως σίγουρα πρέπει ο κάθε ομιλητής, όποια θέση και να έχει,
να έχει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση, κάτι το οποίο σίγουρα βοηθάει στην καλύτερη απόδοση στο διαγωνισμό. Ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια. Και τέλος, ο καλύτερος reviewer του διαγωνισμού. Είναι έτοιμες οι κάμερες. Περιμένω. Κατερίνα Αγγελίκου, The Future, εκπαιδευτήρια ράπτου. Για την εμπειρία σου. Γεια σας και από μένα. Δεν πίστευα ποτέ ότι η πρώτη χρονιά θα κερδίσω κάτι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το δώσατε αυτό. Όλες οι ομάδες είναι καταπληκτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Κύριε Νικολόγη. Συγχαρητήρια σε όλους. Πραγματικά οι διαφορές ήταν πάρα πολύ μικρές. Πάντα όμως κάποιος ξεχωρίζει έστω και για λίγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρώτα απ' όλα, πριν θα αρχίσουμε την τελετή βράβευσης όλων των ομάδων με βάση την κατάταξή τους, ξεκινώντας από τον πιο χαμηλά στη βαθμολογία και φτάνοντας σιγά-σιγά προς τον πρώτο. Κρατήσου, Άννη, χαπάκια. Αλλά πρώτα απ' όλα, we have to thank the two teams from Kazakhstan. It was our honor to come to have with us. Please come to the stage. First Team Heaven. Θα καλέσω, μισό λεπτάκι, θα καλέσω στη σκηνή, δεν μου τα δώσανε, και την κυρία Κουντούζ, έλα την κυρία Κουντούζ. Θα τα δώσω εγώ αυτή. Έχασα το χαρτί εκείνο. Αζίλη. Team Heaven. Ασού. Αντίγια. Αντίγια. Τάμερλαν. Χρυσά. Τέσσερα χρυσά βαλιά. Δίνουμε ένα, δίνουμε ένα. Έλα μαζί μου. Congratulations. Thank you very much for coming here. Congratulations. Thank you very much for coming here. Πάει από πάνω προς εκεί. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. And Miss Kundus. You stay here. Say if you go, stay here for the next team. But say if you... Thank you very much, guys. Hi everybody, and thanks for organizing such tournament. We are so glad to participate in this Hellenic Young Naturalist tournament, and thanks especially for Mr. Apostol, and thanks for everybody, and I hope that our collaboration will continue in future and we'll get more fruitful results in the scientific field. And the number of young scientists will increase, and the scientific field qualities improves nature. And welcome to our Kazakhstan, and we wait you in our city, Almaty. Please, thanks. We will definitely come. Yes. Thank you. Thank you. Και φυσικά την ομάδα Mega Alma από το Καζακστάν. Δημάς. Αρνούρ. Ζίζι. Congratulations, guys. We'll see you in August, right? You'll come to help or to play, to fight each other. Congratulations. Thank you very much. Κυρία Νικολαίδου, έχετε και άλλη δουλειά, ελάτε. Θα κρεμάτε μετάλλια, ελάτε.
Ευχαριστούμε πολύ τις ομάδες από το Καζακστάν. Πραγματικά ήταν μεγάλη τιμή για μας να ταξιδέψουν για το δικό μας εθνικό τουρνουά και ευελπιστούμε με πολλές δυνατές ομάδες να συμμετέχουμε και εμείς στον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό IYNT που θα γίνει τον Αύγουστο στο Αλμάτι του Καζακστάν. Ευχαριστούμε και πάλι. Συνεχίζουμε με τις ελληνικές ομάδες. Στη 15η θέση από τα εκπαιδευτήρια Action, η Σρέντικερ Σκάτς. Μπράβο, κορίτσια. Τα κορίτσια ήταν μόνο τρία στην ομάδα τους. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Δυστυχώς, ξέρετε, οι κανονισμοί του διαγωνισμού έχουν πολλές ποινές. Πάντως το παλέψατε και ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένες. Συγχαρητήρια. Εμείς ευχαριστούμε. Και σας περιμένουμε και πάλι του χρόνου με μεγαλύτερη εμπειρία και καλύτερη ομάδα. Συγχαρητήρια και πάλι. Συνεχίζουμε στη 14η θέση. Στίφεν Χόκιτς. Μία ομάδα από διαφορετικά σχολεία, από διαφορετικές πόλεις, που η πρώτη φορά που συναντήθηκαν όλοι μαζί ήταν προχθές. Συγχαρητήρια, παιδιά, για την προσπάθειά σας. Άννα, Βαντολή. Λέξτε, πάνε τα παιδάκια μετάλλια. Συγχαρητήρια. Ορίστε, την είδες την κυρία Νικολαίδη. Επίτηδες την έβαλα για να βραβεύσει εσένα. Φυσικά. Ευχαριστώ. Και προχωράμε στη 13η θέση, Faraday Pierce. Μπράβο, παιδιά, ήταν η πρώτη σας συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να σας έχουμε ξανά του χρόνου έτσι με πιο δυνατή ομάδα. Τώρα ξέρετε, έχετε την εμπειρία, ξέρετε την όλη διαδικασία και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Να είστε καλά, συγχαρητήρια. Στη 12η θέση, The Future από τα εκπαιδευτήρια Ράπτου. Αυτό δεν θα το κρατάς πάντα μαζί σου, όπου πας θα το έχεις μαζί σου, Κατερίνα. Τα εκπαιδευτήρια Ράπτου
έχουν αγκαλιάσει αυτό το διαγωνισμό από την πρώτη του χρονιά και τους ευχαριστούμε που είναι πάντα παρόντες, συνήθως με περισσότερες από μία ομάδες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρε το, το κουκλάκι σου. Το κουκλάκι σου. Ναι, το φοράει ήδη το δικό της. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός είναι δύσκολος. Σας θυμίζω ότι είχαμε πολύ περισσότερες ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους. Είναι ένας διαγωνισμός που θέλει μήνες δουλειάς και γι' αυτό τιμάμε όλα αυτά τα παιδιά και τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Ενδέκατη θέση. Express Science Solutions. Και στη δέκατη θέση και δυστυχώς, αλλά αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, μόλις για ένα βαθμό δεν κατάφερα να είναι στους ημιτελικούς και στα μετάλλια, η Golden Ratio από το Ελληνικό Κολέγιο. Καλησπέρα, κορίτσια. Πάρετε και ποια λυπή, θα το πάρει κάποιος, θα το δώσει. Έχετε δουλειά. Λοιπόν, οι ομάδες στις θέσεις 4-9, δηλαδή οι ομάδες που περάσανε στους ημιτελικούς, αλλά δεν κατάφεραν να βρίσκονται στο σημερινό τελικό αγώνα, κερδίζουν όλες χάλκινο μετάλλιο, καθώς ο διαγωνισμός αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθεια που χρειάστηκε για να βρεθούν εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με το χάλκινο μετάλλιο, στην ένατη θέση. Στην ένατη θέση και χάλκινο μετάλλιο κερδίζει η ομάδα Big Bang από το Ανατόλια. Συγχαρητήρια, παιδιά.
Συγχαρητήρια και πάλι. Συνεχίζουμε. Χάλκινο μετάλλιο και 8η θέση. Πένταγκον από εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Και ένα στην Λίντερ. Συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά. Έβδομη θέση και χάλκινο μετάλλιο, η ομάδα Κοροπή. Συγχαρητήρια. Έκτη θέση και χάλκινο μετάλλιο κερδίζει η ομάδα Little Einsteins. Πέμπτη θέση και χάλκινο μετάλλιο κερδίζει η ομάδα Moonwalkers από το Pinewood. Λέω, πήρες μετάλλιο, πήρες κύπελο, μια χαρά.
Συγχαρητήρια, παιδιά. Και τελειώνουμε με τα χάλκινα μετάλλια. Τέταρτη θέση και χάλκινο μετάλλιο κερδίζει η ομάδα Feynman από το Ανατόλια. Και η Ανδριάννα, αν δεν είχε την ποινή, ήσασταν πρώτη. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, συγχαρητήρια. Λοιπόν, σήμερα θα μας πεθάνετε. Έχω χάσει 2 χρόνια από τη ζωή μου και κάποια μαλλιά. Ελέγξαμε 5, 10, 11 φορές τη βαθμολογία. Μην βάζετε τόσο κοντά βαθμολογίες, παιδιά. Δεν γίνεται, θα πεθάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα του τελικού αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με βοήθησαν. Πραγματικά, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα σήμερα. Και οι ομάδες οι οποίες βρέθηκαν στο τελικό εξασφαλίζουν σίγουρα το χάλκινο, το ασημένιο μετάλλιο. Η πρώτη ομάδα, η νικήτρια, εξασφαλίζει το χρυσό μετάλλιο και το βραβείο, το κύπελο του απόλυτου νικητή. Το μικρό το παίρνει το σχολείο. Το μεγάλο μένει στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Και από πίσω γράφουμε τους νικητές. Να σας θυμίσω τι γράφει. 2020 Φρυγανιώτης, 2021 Φρυγανιώτης, 2022 Άξιον. Πάμε να δούμε τι θα γράψει για το 2023. Στην τρίτη θέση και αργυρό μετάλλιο κερδίζει η ομάδα Πέρσι την πάτησα, έχω βάλει πολλές διαφάνειες τώρα. Shockwave από τα εκπαιδευτήρια Παλάδιο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κύριε Βουρλιά, πού είστε? Κύριε Βουρλιά, σας χάσαμε. Λοιπόν, ο κάπτεν της ομάδας να πει 2 λογάκια για την εμπειρία του για τον τελικό αγώνα. Συμμετείχαμε στον διαγωνισμό και πέρσι, αλλά δεν καταφέραμε να προκριθούμε έως και τον τελικό αγώνα όπως καταφέραμε φέτος. Πιστεύω ότι η βελτίωσή μας ήταν σημαντική και παρόλο τις δυσκολίες που συναντήσαμε, πιστεύω ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη φέτος από πέρσι και είμαστε περήφανοι για αυτό που επιτεύξαμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Μπαρκής είναι σημαντικό. Μία ομάδα βελτιώνεται πάντα και προσπαθεί για το καλύτερο. Εννοείται είναι ένας διαγωνισμός που απαιτεί και μεγάλη εμπειρία. Την πρώτη φορά που θα έρθουμε σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε να είμαστε τόσο πολύ ανταγωνιστικοί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ομάδες που μας έχουν διαψεύσει. Και συγχαρητήρια στα παιδιά και σας περιμένουμε του χρόνου ακόμα πιο δυνατούς.
Λοιπόν, δεν θα το ξανακάνετε αυτό. Θα ξαναγίνει. Η πρώτη ομάδα, η νικήτρια ομάδα, ο απόλυτος νικητής του διαγωνισμού κερδίζει σίγουρα... Έλα, Ελέκτρα, να ακούσεις. Κερδίζει σίγουρα χρυσό. Η δεύτερη ομάδα, εάν έχει διαφορά μέχρι 2 βαθμούς, κερδίζει και αυτή χρυσό. Εμείς είχαμε διαφορά 0,1. Δεν υπάρχει αυτό. Παρόλα αυτά, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Επομένως, χρυσό μετάλλιο και δεύτερη θέση κερδίζει η ομάδα Newtonian Ninjas. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πραγματικά το 0,1... Πραγματικά το 0,1 δεν το λες διαφορά. Συγχαρητήρια. Γεια σας. Είμαι ο Ιγνατιάδης ο Δημήτρης. Είμαι ο κάπτεν της ομάδας Newtonian Ninjas και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι και τη δεύτερη θέση. Ήταν ένας αρκετά απαιτητικός διαγωνισμός και πραγματικά όλοι μας δουλέψαμε πάρα πολύ για να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι και τη δεύτερη θέση. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαμε σε αυτό το διαγωνισμό και μπορώ να πω με σιγουριά ότι ένας διαγωνισμός πολύ διαφορετικός από τους άλλους και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτά. Συγχαρητήρια και πάλι. Τελικά το 3 ήταν και φαρμακερό, ε. Λοιπόν, με την τρίτη, αλλά πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο, ο απόλυτος νικητής του διαγωνισμού, Gravity Cube, από το Κολέγιο Ανατόλια. Είπες, άμα πάρεις χρυσό, θα έρθεις και του χρόνου. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Μόνο ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα, γιατί παραπάνω απ' όλα νομίζω παίζει ρόλο το πώς συνεργαζόμαστε και το πώς δουλεύουμε όλοι μαζί και δεν θα μπορούσα να έχω ζητήσει για μια καλύτερη ομάδα. Είμαστε, προφανώς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ναι, δεν έχω λόγια αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και εμένα. Εγώ δεν ήμουν η κάπτεν, ήμουν η αντικάπτεν. Αλλά θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για αυτή την τέλεια εμπειρία. Εγώ και η κάπτεν της ομάδας μας, η Άννη, πάμε 3 χρόνια στο διαγωνισμό, οπότε συγκινούμαστε ιδιαίτερα από αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες. Πιστεύω μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε και να μάθουμε από αυτό. Και να σημειωθεί ότι δεν είμαστε, ας πούμε, οι νικητές, γιατί φυσικά όλοι κάτι κερδίζουμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Άλλο ένα μεγάλο χειροκρότημα για τους νικητές.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ο διαγωνισμός αυτός δεν τελειώνει εδώ. Ο ελληνικός διαγωνισμός είναι μόνο η αρχή. 20 με 27 Αυγούστου. Πάμε να διεκδικήσουμε μετάλλιο για τη χώρα μας, στο Αλμάτι του Καζακστάν. Σας περιμένουμε όλους εκεί πέρα. Ηλέκτρα, τελείωσε ο διαγωνισμός. Πώς σου φάνηκε? Ωραία. Αλλά βαρέθηκα. Δεν θέλω να πω ό,τι θέλεις. Ωραία. Ωραία. Τότε πες κάτι εσύ. Κηρύσσω τη λήξη του διαγωνισμού. Καλό Πάσχα.